Αυτή την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου το 7ο σεμινάριο του Συλλόγου ΔΑΔΑ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Στην εκδήλωση, ομιλητές είναι δύο διακεκριμένοι άνθρωποι, ο κύριος Θεόδωρος Φλωρίδης, εκπαιδευτικός και συντονιστής της ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα ποιότητα ζωής και ασφάλεια παιδιών με αυτισμό, καθώς και η κυρία Κελέση Δήμητρα, διευθύντρια του πρώτου ειδικού σχολείου Καβάλας, η οποία θα αναπτύξει το θέμα κατανόηση και διδασκαλία μαθητών με αυτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή, καλέσαμε και φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΒ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας δώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου ΔΑΔΑ, κ. Βαγγέλης Λαυτσής. Κύριε Λαυτσή, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Για ακόμη μια φορά, ο Σύλλογος ΔΑΔΑ θα πραγματοποιήσει ένα από τα επιμορφωτικά του σεμινάρια, το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας και θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι η πρώτη ομιλία για τη χρονιά που διανύουμε φέτος και έγινε με παρότριση του ιδίου του κυρίου Φλωρίδη στις συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Πατίκο, περιφερειακό διευθυντή και αυτόν ως ειδικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, θέλοντας να βοηθήσουν, είπε θέλω να μιλήσω και μάλιστα ο ίδιος κύριος Φλωρίδης, ο δεύτερος ομιλητής, η κυρία Κελέση Δήμητρα, είναι, αφού την έχει προτείνει ο κύριος Φλωρίδης. Πολύ ωραία. Με δύο θεματικές ενότητες, όπως προαναφέραμε, ιδιαίτερα σημαντικές, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή και θα θέλαμε να μας πείτε σε ποιους απευθύνεται η ημερίδα αυτή, ποιοι είναι καλό να την παρακολουθήσουν. Καταρχήν θα έπρεπε να πούμε ότι είναι σε συνδιοργάνωση με την πρωτοβάθμια. Μάλιστα. Θεωρώ ότι καταρχήν απευθύνεται σε όλο το κοινό, σε όλο τον κόσμο, αλλά πιστεύω ότι αν μη τι άλλο από ότι άλλες φορές θα έπρεπε να είναι η περισσότερη εκπαιδευτική αυτή τη φορά. Όντως πολλές φορές ίσως ήμουν και λίγο καυστικός που έλεγα απέχουν οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που συμμετέχουν κατά πάρα πολύ οι φοιτητές μας και αυτό είναι πολύ καλό. Θεωρώ ότι σε αυτή την ομιλία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο εκπαιδευτικοί μας και θεωρώ ότι θα το κάνουν. Μάλιστα, εκπαιδευτικοί λοιπόν και γονείς, αλλά είναι και ανοιχτή όπως είπαμε η εκδήλωση σε όλο τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο και στο τέλος θα διανεμηθούν και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι βεβαιώσεις για αυτούς που έχουν σχέση και χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσουν κάπου. Για μένα είναι φοβερό ότι σε αυτή την ομιλία όλη η διεύθυνση πλέον προσανατολίζονται, είναι το νέο, ότι τα παιδιά πρέπει να είναι στην κανονική τάξη και να όσο μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν. Γιατί το να έχουμε ένα κλειστό χώρο ένα παιδί και να κάνουμε ένα παιδί γνώστη πραγμάτων ενώ να είναι ακοινώνητο, θέλουμε πιο πολύ την κοινωνικοποίηση. Έτσι ακριβώς. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, κύριε Δαυτσή, οι ομιλίες αυτές και οι μερίδες οι οποίες πραγματοποιούνται στα συγκεκριμένα θέματα, στην περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα παιδί με ιδιαιτερότητα. Αν ρωτήσουμε τους εκπαιδευτικούς, όχι εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς ή αυτούς που ασχολούνται με τη λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία, είναι 2-3 ώρες την εβδομάδα, λόγο και έργο. Συν ένα ψυχίατρο να σε παρακολουθεί είναι 1 ώρα το μήνα. Ο γονιός όμως με το παιδί είναι 24 ώρες το 24ωρο. Άρα πρέπει να κάνουμε πιο σωστούς, εντός εισαγωγικών, μορφωμένους πάνω σε αυτοί καταρτισμένους γονείς, γιατί είναι 24 ώρες το 24ωρο με το παιδί. Άρα δεν φτάνουν 3 ώρες, πρέπει όλα αυτά τα σεμινάρια, γι' αυτό γίνονται, για να κάνουμε καλύτερους γονείς, οπότε θα έχουμε και καλύτερα παιδιά και την κοινωνία μας μαζί. Σίγουρα. Για να μπορέσει να αγκαλιάσει αυτή την ιδιαιτερότητα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Γιατί πολλές φορές όντως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Μέσα και από την εμπειρία σας στην Προεδρία και από το Σύλλογο, βλέπετε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια και με τις δράσεις του Σύλλογου βέβαια που παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο, έχουν αρχίσει να κοινωνικοποιούνται οι γονείς, θέλοντας να μάθουν περισσότερα πράγματα και να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις ίσως με ευκολότερους τρόπους. Αυτό είναι επιφυλακτική ακόμη. Θεωρώ ότι κάποιοι είναι επιφυλακτικοί, αλλά και μέσα στην επιφύλαξή σου με τον οποιοδήποτε τρόπο το μαθαίνεις, το βλέπεις. Θεωρώ ακόμη και να μην συμμετέχει, με τον οποιοδήποτε τρόπο κάτι έρχεται και σε αυτό. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι για τα παιδιά μας, αγαπάμε τα παιδιά μας,
πασχίζουμε για τα παιδιά μας και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το Σύλλογο, από ό,τι γνωρίζουμε βρίσκεται και σε έβρεση και καινούργια στέγης για να μπορέσει να εντάξει και άλλες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, τα πράγματα κυλούν ομαλά. Θα θέλουμε να μας ενημερώσετε από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Τα πράγματα κυλούν ομαλά. Και άμα τα αφήσεις και στην άκρη, δεν θα κυλήσουν και καθόλου και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Τώρα, θέλουμε έναν πολυχώρο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, που να μπορούν να γίνονται όλες οι δραστηριότητες και να είναι μαζεμένα. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, πασχίζουμε γι' αυτό και πιστεύω ότι όταν θα βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος θα γίνει. Σε δεύτερη φάση, αυτό που πασχίζουμε είναι για την παράλληλη στήριξη. Μάλιστα. Η παράλληλη στήριξη για πρώτη φορά από την ενημέρωση που είχαμε πριν 5 μέρες και από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας, έχουμε κάλυψη και θα είναι, όπως σας είχα πει και πιο μπροστά, νομικά σε 10-15 μέρες, διότι προσλαμβάνονται με μερική αποσχόληση, έτσι το λέει, έτσι το θεωρεί σωστό το Υπουργείο, και σε 15 μέρες, δηλαδή σε 2 εργάσιμες εβδομάδες, γίνεται πλήρης αποσχόληση. Οπότε εκεί θεωρούμε για πρώτη φορά, για το πρώτη φορά μην φανταστείτε, πριν τα Χριστούγεννα θα έχουμε παράλληλη στήριξη. Πριν τα Χριστούγεννα, ακούστε το αυτό. Αυτό πρέπει να ακουστεί πολύ καλά. Ναι. Στο 97-98%. Μάλιστα. Για πρώτη φορά. Mm. Αυτό για μας όμως δεν είναι το μέλημα. Για μας είναι το μέλημα αυτές οι περιβόητες 3.500 προσλήψεις, με το χτύπημα του κουδουνιού να υπάρχουν, αν μη τι άλλο, οι περισσότεροι στις θέσεις τους. Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε, μετατέθηκε το χρονικό διάστημα το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι σε αναμονή. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο πάνω σε αυτό και σίγουρα ευελπιστούμε. Η προηγούμενη πληροφόρηση που είχαμε ήταν ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά θα ολοκληρωθούν μάλλον στις αρχές του 2020. Ακούσατε τι είπατε. Μετατέθηκε. Να. Εγώ θα ήθελα αυτοί που καταφέρουν και μεταθέτουν όλα αυτά, αν ήταν το πρόβλημα σε αυτούς, θα το μετέθεταν. Βλέπετε, όταν είναι για έναν άλλον, ενδιαφερόμαστε το λιγότερο. Εμείς πασχίζουμε, αγωνιζόμαστε. Σκεφτείτε ότι για τις συνεδρίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, εκεί που είπαν θα κάνουμε ένα πιο ευέλικτο και ένα πολύ πιο σύγχρονο σύστημα, ξέρετε, καταφέραμε που λέγαμε ότι θα γίνει ηλεκτρονική η απόδειξη, θα πει απευθείας, και ο οργανισμός το οποίο αυτόματα σε λογαριασμό τραπέζης θα βάζει τα λεφτά στον λόγο και έργο θεραπευτή. Ωστόσο δεν έχουν γίνει συμβάσεις. Καταφέραν να μην κάνει κανένα σύμβαση, να αργούν πολύ όλα αυτά και οι περισσότεροι γονείς είτε μπορούν είτε όχι να δίνουν λεφτά από την τσέπη τους. Αναμένουμε κάποια στιγμή να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση αυτή, να διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο. Αν δεν πείτε, όπως είπατε και προηγουμένως, μετατίθουμε για πιο μετά. Είμαστε εδώ, θα βάλουμε τα στήθια μας, αγαπάμε τα παιδιά και θα κάνουμε το καλύτερο. Αυτό ισχύει τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή. Πιο μπροστά η διαδικασία, αν μιλάμε για το λόγο και το έργο, πιο μπροστά έπαιρνε στη γνωμάτευση, η οποία ήταν είτε για ενός εξαμήνου είτε χρόνο, σου καθόριζε ώρες συνεδρίες, πήγαινε στον φορέα σου, πληρωνόσουν και έδινε τα λεφτά στον έργο ή λόγο θεραπευτή. Πόσα χρόνια έχει όμως που δεν έχουν σύμβαση λογοθεραπευτές? Έχει το κουβάρι μπερδεύτηκε εδώ και 3 χρόνια. Και δεν λέει να ξεμπερδευτεί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν λέει να ξεμπερδευτεί. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι λύση θα βρεθεί και στο θέμα αυτό. Κύριε Λαυστή, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να αναφέρουμε ακόμη μια φορά για την εκδήλωση, αν θέλετε να κάνετε το κάλεσμα προς τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι την Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου πρέπει να μην έχει, όχι θέση να καθίσεις, πρέπει να είναι μέχρι έξω. Θεωρώ ότι αυτή τη συγκεκριμένη ομιλία θα την αγκαλιάσουν όσο περισσότερο άλλο οι εκπαιδευτικοί. Καταρχήν είναι το θέμα τους, είναι το αντικείμενό τους. Άλλο τι να πω, γονείς ελάτε, εμείς θα κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά. Θεωρώ ότι την Κυριακή το πρωί, να ευχαριστήσω εκ των προτέρων για πολλωστή φορά τον κύριο Φλωρίδη, γιατί είναι πρώτη φορά ειδικός σύμβουλος που διοργανώνει ομιλία. Μάλιστα. Κύριε Λαυστή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που παρευρεθήκατε κοντά μας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.